Τεστ και ξανά τεστ για να μπορούν οι ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικό στην Κύπρο να μπουν στην χώρα. Από τις 11 απόψε το βράδυ και έπειτα, οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς Κύπρο οφείλουν να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα από PCR 48 ώρων πριν υποβληθούν και σε δεύτερο PCR στο αεροδρόμιο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ήταν εκείνοι που επέσπευσαν την επιστροφή τους στο νησί. Να έρθω νωρίτερα, γιατί μετά θα υπάρχουν νέα μέτρα και θέλω να δω τι θα γίνει, να είμαι σίγουρη. Έκανα PCR για να έρθω. Και κανονικά 8 του μήνα, αλλά το άλλαξε 4. For holidays, I have two PCRs. Before departing and now after departure. Για δουλειά, για εργασία. Πρώτη φορά τώρα έρχομαι. Για σπουδές. Πολλοί λένε πως το μέτρο λειτουργήσε ως χαριστική βολή, αφού αμέσως μετά την απόφαση προέκυψαν αναπροσαρμογές πτήσεων, κυρίως των αερολιμένα Πάφου, αλλά και ακυρώσεις πτήσεων. Την ίδια ώρα, αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να ακυρώνουν πτήσεις εξαιτίας είτε του πενιχρού ενδιαφέροντος, είτε του εντοπισμού κρουσμάτων στα πληρώματα. Παρόλο που η Ομικρόν φαίνεται να επηρεάζει την κίνηση από και προς την χώρα, εντούτοις υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την Κύπρο ως ταξίδι αναψυχής. Holidays, we are vaccinated. We try to follow the rules. We have vaccine. It doesn't scare. Because very good weather, not cold in winter. I have test 48 hours before and I have vaccine and test here. Μόνο που αυτή φαίνεται πως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Εντός Ιανουαρίου υπάρχουν προγραμματισμένες περίπου 250 πτήσεις ανά εβδομάδα, σε αντίθεση με τον Δεκέμβριο που ήταν 350 ανά εβδομάδα.